Η Αλφα γυναίκα 28 ετών έγραψε στο φόρουμ Reddit την ιστορία για το πώς η σχέση της με τον σύντροφό της και την αδερφή της έφτασε στο τέλος της. Όπως γράφει πριν συμβεί αυτό, η σχέση της δεν ήταν στα καλύτερά της. Ο τελευταίος χρόνος ήταν πολύ δύσκολος για εκείνον. Είχε χάσει τη μαμά του, λίγους μήνες νωρίτερα τον σκύλο του και τη δουλειά του, γράφει η γυναίκα που δεν αποκαλύπτει το όνομά της. Η ίδια, βλέποντας τη δύσκολη ψυχολογική του κατάσταση, αποφάσισε να μην τον πιέσει και να του δώσει χώρο, ώστε να βρει ξανά τον εαυτό του. Οι δικοί μου σχεδίαζαν ένα οικογενειακό ταξίδι και του ζήτησαν να έρθει μαζί. Στην αρχή ήταν διστακτικός, μα στη συνέχεια συμφώνησε. Η πρώτη φορά που είδε τα αδέρφια μου ήταν όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί στο σπίτι για να σχεδιάσουμε το ταξίδι. Χαιρέτησε τον αδερφό μου και όταν γνώρισε την αδερφή μου αγκαλιάστηκαν σφιχτά για ώρα. Του ζήτησα να με βοηθήσει με τα πράγματα, για να τους απομακρύνω, συνεχίζει η 28χρονη. Το πρώτο κόκκινο σημαίακι πέρασε χωρίς σχολιασμό, αλλά η ίδια ισχυρίζεται πως το φταίξιμο ανήκει εξ ολοκλήρου στον φίλο και την αδερφή της και το εξηγεί στο κείμενό της. Πήγαμε για ύπνο και ξύπνησα γύρω στις 4 το πρωί. Ο φίλος μου δεν ήταν δίπλα μου. Άρχισα να τον ψάχνω και τον πήρα τηλέφωνο, αλλά είχε αφήσει το κινητό στο δωμάτιο που κοιμόμασταν. Όταν κατέβηκα κάτω για να δω αν ήταν στο σαλόνι ή την κουζίνα, άκουσα έναν θόρυβο από τον γκαράζ. Τους είδα να φιλιούνται στο αυτοκίνητο. Με κοίταξαν παγωμένοι και όλοι είχαμε χάσει τα λόγια μας. Άρχισα να φωνάζω, με αποτέλεσμα ο αδερφός μου να κατέβει κάτω. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ξεκίνησε να τσακώνεται μαζί του. Η αδερφή μου προσπάθησε να τους διακόψει, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα οι γονείς μας είχαν ήδη κατέβει και φώναζαν σε εκείνον και την αδερφή μου, ώσπου τους έδιωξαν από το σπίτι. Η ίδια δεν απάντησε σε καμία κλήση τους και αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι που ζούσαν μαζί με τον σύντροφό της. Εκεί τους βρήκε να την περιμένουν. Προσπάθησαν να της εξηγήσουν, αλλά τους έδιωξε επίσης, το σπίτι είναι δικό της. Είπε πως για όλα έφταιγε η κατάθλιψή του. Πως έκανε ένα λάθος και δεν είχε που να πάει. Του ζήτησα να φύγει και να μην με ξαναπλησιάσει. Δεν έχω μιλήσει ούτε σε εκείνον ούτε στην αδερφή μου έκτοτε. Χρειαζόμουν κάπου να τα πω, έγραψε η κοπέλα κλείνοντας το κείμενό της. Οι χρήστες του φόρουμ έδειξαν τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους στην 28χρονη και τόνισαν τον άτοπο χαρακτήρα της δικαιολογίας του άντρα. Ενώ η κατάθλιψη είναι μια πάθηση, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Έχω κατάθλιψη και δεν μπορώ να φανταστώ να πληγώνω κάποιον με αυτόν τον τρόπο, έγραψε ένας χρήστης με τους περισσότερους να τη συγχαίρουν για τη συμπεριφορά της και να της προτείνουν να βρει χρόνο για τον εαυτό της και πράγματα που την ευχαριστούν.